Το νέο μοντέλο της κυβέρνησης και τις 12 προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου ανέπτυξε στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκινώντας την ομιλία του για πρώτη και τελευταία φορά, έγινε με την πλήρη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε απευθείας σύνδεση ανέφερε ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα γίνονται από τους υπουργούς μόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί πρέπει να διαχωρίζεται η εκτελεστική από την νομοθετική λειτουργία και δίχως μετάδοση, καθώς θα είναι συνεδριάσεις για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και τις δράσεις που θα αναπτύσσονται και όχι για τις εντυπώσεις. Σημείωσε δε ότι θα μετέχουν μόνο οι υπουργοί και προσέθεσε πως οι αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών θα είναι καθορισμένες. Για τη σύνθεση της κυβέρνησης τόνισε ότι υπάρχουν πολιτικοί και τεχνοκράτες σε μια δημιουργική σύνθεση, ενώ ευχαρίστησε όσους άφησαν καριέρα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρχει ετήσιο στρατηγικό σχέδιο για κάθε Υπουργείο και έθεσε τις 12 βασικές προτεραιότητες, δηλαδή την ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις, την αξία στην ακίνητη περιουσία, την ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και την χώρα, την κινητική συνοχή και αλληλεγγύη, την εκπαίδευση και απελευθέρωση του δυναμικού, την ποιοτική δημόσια υγεία, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους, εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ μίλησε για υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, προστασία του περιβάλλοντος, σύγχρονο ψηφιακό κράτος και νέο μοντέλο πολιτισμού. Και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία βλέπει ήδη τη διαφορά από προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε το πολιτικό σχέδιο, έχουμε το λειτουργικό σχήμα, έχουμε το κατάλληλο επιτελείο. Άλλωστε, αυτό σηματοδοτεί και η σύνθεσή μας σήμερα. Εμπειρότεροι και νεότεροι, βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα στο ίδιο τραπέζι. Πολιτικοί και τεχνοκράτες σε μια δημιουργική σύνθεση. Κοινοβουλευτικά στελέχη και πρωταγωνιστές της κοινωνίας σε μια κοινή συμπαράταξη. Μαζί με άλλους που άφησαν την καριέρα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν στην αποστολή μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, διότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι πάνω από την επαγγελματική σταδιοδρομία, πάνω από τις επαγγελματικές απολαβές, υπάρχει η πατρίδα. Κυρίως όμως, έχουμε καθαρές προτεραιότητες και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Από την αναδιάρθρωση των Υπουργείων, που ήδη γίνεται, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα θα παραλάβετε όλοι από έναν φάκελο, με τους στόχους ανά Υπουργείο, αλλά και τις εκκρεμότητες και τις δεσμεύσεις που εγκαταλείπει η απελθούσα κυβέρνηση. Μαζί θα υπάρχει το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο, όπως και ένα εξάμηνο σχέδιο πρωτοβουλειών, καθώς και ένα ειδικό έντυπο με τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Θα μιλήσουμε επίσης στη συνέχεια και για το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της προόδου ανά τομέα, όπως και για τους απαραίτητους συνδέσμους κάθε Υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Το χρονικό μιας παραίτησης που έχει προαναγγελθεί επιβεβαιώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουλίου με μια δήλωση 55 λέξεων. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λίγες ώρες αφού ανέλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιβεβαίωσε ότι ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας, Αριστίδη Ανδρικόπουλου. Ο νέος υπουργός άφησε σαφέστατες αιχμές για κομματισμό που, όπως ανέφερε, δεν χωρά σε κανένα τομέα του δημοσίου, ειδικά στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ πλέον θα γίνουν νέες έκτακτες κρίσεις στην ελληνική αστυνομία. Η αναφορά που κάνει στη δήλωσή του ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν είναι τυχαία. Η παρουσία του απερχόμενου πλέον αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγου Αριστίδη Ανδρικόπουλου, σε κομματικές συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μία εκ των οποίων και στην περιοχή της Ξάνθης, είχε προκαλέσει σάλο και θύελλα αντιδράσεων.